Μαύρο ξημέρωμα για την οικογένεια του 33χρονου Παναγιώτη Χατζηνικόλα από τη Λεμεσό. Ο 33χρονος έσβησε στην άσφαλτο μετά από τροχαίο, στο οποίο ενεπλάγει στις 6 και 15 το πρωί, ενώ ποδηλατούσε στον δρόμο Καντού Πλατρών με κατεύθυνση το Σούνι. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο τροχέας Λεμεσού Μιχάλη Μιχαήλ, άγνωστο όχημα χτύπησε τον άτυχο Παναγιώτη και τον εγκατέλειψε στο οδόστρωμα. Ο 33χρονος έφερε προστατευτικό κράνος, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να του σώσει τη ζωή. Τον άτυχο Παναγιώτη εντόπισε γυναίκα η οποία περνούσε από το σημείο σε χωράφι εκτός του δρόμου. Άγνωστο προς εμάς όχημα με οδηγό τον χτύπησε από πίσω με αποτέλεσμα ο ποδηλάτης να εξφενδονιστεί και να χτυπήσει στο προστατευτικό μεταλλικό κυκλίδωμα του δρόμου. Από τη σύγκρουση έπεσε στο χωμάτινο χαντάκι και τραυματίστηκε θανάσιμο. Τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του και καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να το αναφέρει στις αρχές. Ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή, αναζητείται και γίνονται εξαίρεσεις από πλευράς αστυνομίας με σκοπό να τον εντοπίσουμε. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση. Εκείνο που ζητούμε ως αστυνομία, κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, σε οποιοδήποτε είδε οτιδήποτε σχέση με το δυστύχημα, να ενημερώσει τη γραμμή του πολίτη. Είναι νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου Παναγιώτη, θα διεξαχθεί τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, ανεβερθέντας στη σκηνή του δυστυχήματος, στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις.